Καλησπέρα και από μένα. Από μένα μάλλον. Σήμερα είναι ένα παιχνίδι το οποίο με βάση τις γηπαιδικές συνθήκες θα πήγαινε στη δύναμη και στο πάθος, όπως και έγινε. Πιστεύω ότι εμείς το παιχνίδι το προσεγγίσαμε όπως είπαμε να το προσεγγίσουμε. Ξέραμε, είχαμε μελετήσει τον αντίπαλο. Είχαμε δουλέψει όλη την εβδομάδα πάνω στο πλάνο το οποίο προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε και πιστεύω το καταφέραμε με σχεδόν άριστη επιτυχία, με εξαίρεση μία φάση, νομίζω 10 λεπτά πριν τον γκολ περίπου, και στο 95 στην τελευταία φάση του αγώνα. Προετοιμαστήκαμε για μια πολύ μεγάλη εναέρια μάχη και δεν μπορώ παρά να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά. Πραγματικά έκαναν κατάθεση ψυχή σήμερα. Πραγματικά νιώθω τρομερά υπερήφανος που τους έχω ποδοσφαιριστές και για μένα, με βάση την ποιότητα των δύο ομάδων όσον αφορά τους παίχτες και ρόστερ, πιστεύω ότι είναι ηθική νίκη. Ήθελα να παίξουμε εδώ με αρκετά προβλήματα. Δεν προφάλαμε καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδας όπως θα ακούσει και την κερκίδα. Τρεις παίκτες με ευθύνη δική τους εξέχασαν την επιθυμία να αγωνιστούν, και ο Κωνσταντινίδης και ο Νικολόπουλος και ο Μελετήδης, παρόλο που δεν ήταν 100% έτοιμοι και παρόλο που την εβδομάδα που μας πέρασε δεν είχαν προπονηθεί, μάλλον είχαν προπονηθεί υπό την πόδος. Πραγματικά τα έδωσαν όλα, ανταπεξήλθαν, όμως αυτή είναι η μοριά του ποδοσφαίρου. Στην τελευταία φάση του παιχνιδιού ήταν η μόνη φάση που δεν αντιδράσαμε σωστά ή δεν αντιδράσαμε όπως είχαμε σχεδιάσει και ο αντίπαλος δεν το συγχώρεσε, γιατί πραγματικά πρόκειται για μια πολύ καλή και έμπειρη ομάδα που δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος, την κάναμε πιο λιγορία και έτσι κρίθηκε το παιχνίδι. Σίγουρα οι στόχοι της ομάδας μου δεν περνάνε από το σημερινό παιχνίδι. Όμως, πιστεύω με βάση την προσπάθεια που έκανα τα παιδιά ότι η ισοπαλία για ψυχολογικούς κυρίως λόγους έπρεπε να ήταν στις αποσχέσεις μας. Δεν ήρθε, δεν πειράζει. Εγώ προσωπικά με τέτοιες εμφανίσεις, τέτοια παρουσία και με τέτοια διαχείριση παιχνιδιού δεν φοβάμαι καθόλου όσον αφορά την επιτυχία των στόχων μας.